Techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σα παρουσιάσω το Huawei Ascent Mate 7. Το Mate 7 έρχεται με οθόνη αφής 6 ιντσών ανάλυσης Full HD και Gorilla Glass 3. Οκταπύρινο επεξεργαστή High Silicon Kirin 925, θα πούμε αργότερα για αυτόν. Μνήμη RAM 2 GB, κάμερα 13 MP με LED Flash και δυνατότητα λήψης βίντεο Full HD fingerprint sensor εδώ πέρα για δακτυλικά αποτυπώματα, μπροστινή κάμερα 5 MP, μπαταρία 4100 mAh, ενσωματώνει μνήμη 16 GB, δέχεται κάρτες μνήμης microSD και τρέχει Android 4.4 KitKat με το UI της Huawei, θα το δούμε το M το EMUI, η MUI, κάπω έτσι, 3.0. Ε, κυκλοφορεί τώρα μέσα στον, μέσα στον Οκτώβριο προ τα τέλη με τιμή 499 ευρώ, 5 εκατοστάρικα. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on. Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, με το Mate 7. Ένα hands-on βίντεο που περιμένατε αρκετό καιρό, αρκετοί από εσά. Ε, έχουμε δουλέψει full με τη συσκευή, σχεδόν ένα μήνα την έχουμε στα χέρια μα. Ε, αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Οκτώβριο, προς τα τέλη τώρα Οκτωβρίου 2014 με τιμή 499 ευρώ. Να κάνω μία διευκρίνηση, θα έρθει ε, σε λευκό και ανθρακή χρώμα η έκδοση με τα 2 GB μνήμη RAM και τα 16 GB ενσωματωμένη μνήμη με μία κάρτα, ε, κάρτα SIM μονόκαρτο 4G και υποδοχή για κάρτες ε, microSD έω 64 64GB. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει και ένα ακόμα μοντέλο, το χρυσαφή, με 3GB RAM και 32GB ενσωματωμένη μνήμη, καθώς επίσης υπάρχουν και από την Κίνα κάποια δίκαρτα 4G. Εδώ να ξέρετε θα έρθει με μία κάρτα SIM, λευκό ή ανθρακή, 2GB μνήμη RAM και 16 ενσωματωμένη μνήμη με την υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD. Αυτή η διευκρίνηση και θα έρθει εκεί στα 499 ευρώ. Γιατί καθυστέρησα ε, το hands-on εδώ, μια και, και έχω τη συσκευή πάρα πολύ καιρό. Γιατί, πολύ απλά, γιατί. Ε, ήθελα να περιμένω να του περάσω την πιο πρόσφατη έκδοση ε, του λειτουργικού συστήματος, εδώ στο 4x4 στο KitKat, αλλά το πιο, το πιο πρόσφατο το firmware και συγκεκριμένα το SP-04 είναι το πιο φρέσκο. Η συσκευή ήρθε με SP-02 όταν μου τη δώσανε αρχές Σεπτεμβρίου, τώρα βλέπω ότι κάποιοι έχουν την SP-03 ε, στο εξωτερικό. Αυτή είναι η SP-04, είναι το firmware με το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχικά το κινητό άσχετα με το με τις μελωδικές αναβαθμίσεις που ε, λογικά ε, ή τυχόν όπως θέλετε πείτε θα πάρει. Ε, εδώ είναι λοιπόν παιδιά η συσκευή σίγουρα είναι ένα ενα χανζον που περιμένατε πολύ μιας και όπως είχα πει τις προάλλες για το ZTE Blade VEC 4 ότι είναι το καλύτερο ZTE κινητό που έχω πιάσει στα χέρια μου, πραγματικά με 159 ευρώ HD οθόνη πεντάρα είναι χάρισμα. Εδώ πέρα έχουμε ένα από τα καλύτερα Huawei και δεν θέλω να πω το καλύτερο που έχω πιάσει στα χέρια μου, μιας και είχα μείνει πολύ ευχαριστημένος και με το P7 αλλά και με το P6. Σε κάθε περίπτωση όμως εδώ πέρα είναι κάτι το εντυπωσιακό. Έχουμε μια συσκευή ε, με οθόνη 6 inches Full HD και πραγματικά μια καταπληκτική οθόνη τόσο σε ό,τι αφορά λαμπερά χρώματα, φωτεινή και αναπαραγωγή ε, των ίδιων των χρωμάτων. Δηλαδή πάρα πολύ τα χρώματα είναι όπως θα τα περιμένετε. Και γενικά μια ποιότητα κατασκευής σε Πολύ υψηλά επίπεδα που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει κινέζικο τηλέφωνο. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ναι, τα Huawei κινέζικα είναι, αλλά νομίζω ότι από το P6 και μετά ε, θα πρέπει οριστικά να βγάλουμε από πάνω του το χαρακτηρισμό κινέζικα ή κινεζιέ. Ε, ειδικά εδώ πέρα με το Mate 7, νομίζω ε, full αλουμίνιο, σχεδόν το 90. 5,93-95% της συσκευή είναι αλουμίνιο. Νομίζω μπορούμε να συζητάμε για πραγματική ποιότητα κατασκευής και ένα μέλλον από εδώ και πέρα και για την Huawei το οποίο θα, θέλουμε, θέλαμε, θα θέλαμε να είναι λαμπρό για, όχι τόσο για τα οικονομικά της εταιρείας, όσο για να απολαμβάνουμε εμείς ως καταναλωτές ε, ποιοτικότερες συσκευές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Ελπίζουμε να μην ε, καβαλήσει κανένα καλάμι η Huawei και πουλάει ε, ακριβά. Εντάξει, 5 εκατοστάρικα εδώ μ, δεν είναι και... Είναι, έχεις ανέβει, έχεις πάει ψηλά. Νομίζω όμως ότι είναι μια αξιόλογη συσκευή που θα, εντύπω, ε, που θα σας εντυπωσιάσει. Είπαμε λοιπόν 6 inches οθόνη, Full HD... Παμπερδεύτηκα από το από κάτω, δουλεύω και το iPhone 6 αυτές τις μέρες, μην βαράτε. Εδώ η φωτεινότητα, μπορείτε να δείτε από πάνω το notification bar. Γενικά το EMUI, το Emotion UI 3.0 της Huawei είναι πάρα πολύ καλό, θα δείτε πόσα πράγματα έχει μέσα για να κάνει τη ζωή σας καλύτερη. Δείτε και εδώ πέρα τις ειδοποιήσεις, πόσο ωραία τις βγάζει ανα χρονική περίοδο που συνέβησαν όταν νωρίτερα το πρωί έπαιζα μουσική, μετά που πήρα ένα στιγμιότυπο, ένα screenshot, βλέπετε τι ώρα το έχω τραβήξει, πότε εγκατέστησα μια πιο πρόσφατη εφαρμογή, από εδώ τα σβήνουμε όλα. Δείτε ενδιαφέρον ότι για παράδειγμα εδώ στο στιγμιότυπο κατευθείαν σου βγάζει και την επιλογή να το κάνεις share αυτό το στιγμιότυπο, να το στείλει κάπου. Γενικά λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά τις ειδοποιήσεις εδώ πέρα έχει κάνει μια πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά και φυσικά τα σβήνεις εντελώς και κλείνουν. Από εδώ συντομεύσει, από εδώ ειδοποιήσει και το αντίθετο βλέπετε. Σε ό,τι αφορά τις συντομεύσει, βλέπουμε πόσα πράγματα έχει. Φυσικά αυτόματη φωτεινότητα. Πας κατευθείαν, συγγνώμη, ε, κατεβαίνεις κάτω, βλέπεις και περισσότερες ε, περισσότερα, ε, shortcut, χίλια πράγματα, θα πούμε και για την μπαταρία, τεράστια μπαταρία, 4100 mAh. Ε, θα ήθελα όμως πριν συνεχίσω να κουβεντιάσω για το εξωτερικό της συσκευής, πήγα έτσι γρήγορα μέσα στο UI γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ε, αλουμίνιο λοιπόν εδώ πέρα, fingerprint ε, scanner για δακτυλικό αποτύπωμα, θα το δουλέψουμε μετά. Θα δείτε ότι ούτε χρειάζεται να το περνάς έτσι όπως στο ε, S5, ούτε άλλα πράγματα. Με το που το ακουμπάς πάνω το δάχτυλο, κατευθείαν ξεκλειδώνει η οθόνη. One touch λέει, ε, unlock ας πούμε με το fingerprint κάμερα 13 MP, συγκεκριμένα είναι της Sony κατασκευής, τέταρτης γενιάς Sony κάμερα 13 MP για το Huawei Ascent Mate 7, LED flash, δυνατό LED flash, μια κάμερα πάρα πολύ καλή, θα τη δείτε μέσα τόσο σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες όσο και το βίντεο, μας άρεσε. Το μεγάφωνο εδώ, αλουμίνιο όλο αυτό το κομμάτι, βλέπετε έρχεται πομ, πομπέ <laughs> έως εδώ και συνεχίζει έως εδώ πέρα, εδώ μπορείτε να, μπορεί να ξεχωρίσετε ότι έχω ένα engineering sample, ε, αλλά βέβαια ε, αφού έχουμε μέσα το firmware το πιο πρόσφατο, με αυτό που θα κυκλοφορήσει, ξεχνιέται αυτό, έχουμε την τελική συσκευή στα χέρια μας. Εδώ τα σιρταράκια αλουμινένια και αυτά με ακίδα ανοίγουν, εδώ για την κάρτα SIM είναι 4G το κινητό και για την κάρτα microSD έως 64GB, ε, υποστηρίζει και Gorilla Glass 3 πάνω από την οθόνη, βλέπουμε εδώ πέρα και κάποια άλλα πράγματα μέσα από το UI, σε ό,τι αφορά το, 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 το τηλέφωνο, ε, το Gorilla Glass 3 από πάνω καλύπτει όλη την οθόνη μέχρι την άκρη εδώ πέρα. Η κάμερα, η μπροστινή διακρίνεται εδώ, είναι 5MP, μεγάλη κάμερα μπροστινή, έχουμε notification LED, νομίζω βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ, και από κάτω διακριτικά το Huawei, on screen πλήκτρα, τα οποία μπορούμε και να τα αφαιρέσουμε εντελώ να μην εμφανίζονται και να, εμφανίζονται μόνο όταν, κάνουμε, όταν θα σύρουμε το δάχτυλό μας πάνω ή επίσης να τους αλλάξουμε θέση και να προσθέσουμε και κάποια άλλα, θα τα δούμε μέσα αναλυτικά στο υπερπλήρες και αναλυτικότατο ούτω ή άλλως και λεπτομερές user interface το EMUI 3.0, το Emotion UI του Ascent Made 7. Οκ, okay. ε, ωραία, αυτά σχετικά με το έξω, εδώ το μεγάφωνο, να πούμε επίση ότι έχει διπλή κεραία, αυτό το κομμάτι και αυτό είναι πλαστικά και έχει διπλή κεραία σε ό,τι αφορά το 4G, οπότε όπως και να το κρατάς, ε, εντάξει να πει τώρα πώς θα το κρατάς, θα το κρατάς έτσι για να μιλήσεις, όχι, ε, πάντως... Μα είπαν ότι έχει διπλή κεραία μέσα, ώστε να έχει καλύτερη απόδοση σε ό,τι αφορά την σύνδεσή του με, τα, με, τα, με το δίκτυο κινητής τηλεφωνία. Οκ, okay. έξοδος ε, ακουστικών εδώ, μικρόφωνο από πάνω, πλήκτρα, αυτό είναι σιδερένιο, αυτό νομίζω είναι πλαστικό, ε, power button στην πλήν ήχου, και εδώ πέρα άλλο ένα μικρόφωνο και ε, υποδοχή για το micro USB. Δείτε το και στο χέρι μου πώς είναι η συσκευή. Ναι, είναι μεγάλο παιδιά, εξάιντσο, είναι ταμπλετόφωνο, είναι σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπετε και το, τα πολύ μικρά bezel. Θα ανοίξω, δύο λεπτά να ρίξω μια φωτογραφία εδώ για να δείτε. Πάχος 2,9 χιλιοστά έχει εδώ πέρα το περιθώριο δεξιά και αριστερά στην οθόνη. Πάμε να ανοίξουμε ένα. Το βλέπετε εδώ πέρα το λευκό που τελειώνει εδώ πέρα. 2,9 χιλιοστά λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα το bezel και σύμφωνα με την Huawei όλη η οθόνη μπροστά ε, τη συσκευή ε, εδώ καταλαμβάνει λέει είναι δηλαδή οθόνη. Δείτε το είναι λέει οθόνη το. 83% της μπροστινής επιφάνειας. Εδώ μπορείτε να το ξεχωρίσετε και να δείτε αυτό που σας λέω και το bezel εδώ το 2,9 χιλιοστά. 83% λοιπόν, ε, συγγνώμη, 83% τα επιφάνεια οθόνης στην από, την, από το 100% της μπροστινής επιφάνειας της πρόψης, πρόσωψης, όπως θέλετε πείτε το, του Ascent Mate 7. Σημαντικά και αυτά. Σε μια υπερπλήρη ε, παρουσίαση που μας έγινε στο Βερολίνο αρχές Σεπτεμβρίου και μπράβο στη Huawei που ε, αναφέρθηκε αναλυτικά σε κάθε τι που περιλαμβάνει μέσα η συσκευή και όχι απλά τι καλό που είναι, τι όμορφο και πόσο μάγκε είμαστε. Έκανε δηλαδή ο CEO ε, μια τεχνική παρουσίαση την οποία ευχαριστηθήκαμε full. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το UI, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιο κουμπί για να μπει μέσα στο μενού. Είναι, αλλά iPhone 6 α πούμε ε, όλα ε, εδώ στι κεντρικέ οθόνε. Φυσικά με αυτό εδώ πέρα τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε τόσο τα πετσαρία, βλέπετε κλειδώματος, ε, χρήση άλλων τα πετσαριών, βλέπετε εδώ πέρα ποιες υπάρχουν προεγκατεστημένες μέσα να διαλέξετε ή μπορείς να πας στη συλλογή και να βάλεις όποια θέλεις, τσεκάρετε λίγο ένα ε, κάποιος έτσι πλούτος ας πούμε και ποια είναι μαρκαρισμένη, θα βάλω εγώ, όχι θα αφήσω αυτό, μου αρέσει το μαύρο. Ε, πάω πίσω. Τα πετσαρία αρχική οθόνη. Οι ζωντανέ, το wallpaper paper δηλαδή. Οι ζωντανέ, εντάξει, δεν το συστήνουμε. Τρώει πολύ, όχι ότι δεν τα καταφέρνει, αλλά νομίζω είναι μοντέ πια de τα live wallpapers, papers. Ανακίνηση για αλλαγή. Άμα θέλουμε, συνδεθήκαμε ξανά στο, τοπ, στο δίκτυο εδώ πέρα του Wi-Fi, αλλαγή καθημερινά, κάθε πότε θέλουμε να αλλάζουμε, να αλλάζει τα πετσαρία, άλμπουμ προς εμφάνιση, οκ, okay. Τα widgets εδώ κάτω. Θα θέλαμε να είναι λίγο πιο. να καταλαμβάνουν περισσότερη οθόνη να μην κάνουμε τόσα πολλά. Βλέπετε και τα widgets από κάτω. Οκ, okay. πάω πίσω. Μεταβάσει. Πώ θα γίνεται η μετάβαση. Έτσι. ή εγώ που το έχω βάλει. Είναι ωραίο να είναι συνεχώς ατέρμονη. Η. κοινή για ευθυγράμμιση εικονιδίων. Θα το δούμε αυτό. Α, να το. Πρέπει να έγινε. Όχι. Τέλος πάντων. Έχει κάποια κόλπα τώρα σε ό,τι αφορά ε, τα, τις, τα gestures, ας πούμε, και κάποιες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε. Ε, Οκ, okay, εντάξει, δεν θα παραμείνω άλλο σε αυτό. Διατάξεις, πώς θέλετε να εμφανίζετε τα εικονίδια, πεντάδες, πέντε επί επι4 ή πιο μεγάλα. Ρίξτε μια ματιά εδώ. Οκ, okay, νομίζω έτσι δεν μας αρέσει. Θα πάμε στο κανονικό το σχήμα εδώ. Στο Notification bar σας το έδειξα πριν από πάνω. Full τα πάντα όλα. Από εδώ το screenshot κατευθείαν. Που είδατε πριν, να το η μουσική μας από πάνω, θα μιλήσουμε και για το ηχείο και όλα καλά πάω πίσω. Τέλεια, μπαίνω Μάλλον, εδώ πέρα κάποια θέματα πάλι εντάξει και εδώ που πήγαμε, εδώ πιο αναλυτικά για το, κάθε, για το κάθε θέμα, το default, τα πετσαρία κλειδώματος, αρχικής οθόνης, Στυλ γραμματοσυράς, κοιτάξτε εδώ πέρα πόσα πράγματα έχει για να τα, να τα αλλάξετε όλα μέσα και να το φέρετε στα μέτρα σας. Αυτό μάλλον είναι, όχι στη λιγάμα το εικονίδια οθόνης, οι ταπετσαρίε, αν θέλετε να κάνει κάποιο εφέ, Οκ, okay. δεν βάζω εφαρμογή, πάω πίσω και εδώ μπορείτε να δείτε ποιο είναι το κάθε UI της συσκευής που θα μπορέσετε να τοποθετήσετε. Πολύ ωραία θέματα, βίντεο κτλ. Πάμε λοιπόν μέσα στις ρυθμίσεις, κάποια γενικά για να έχετε χωρίς ε, scroll, wifi, bluetooth, φωτεινότητα και άλλες ρυθμίσεις, κλείδωμα οθόνη, θα τα δούμε. Πάμε όμως στο όλα, εντάξει είπαμε ε, ότι το μοντέλο που έχουμε είναι με τα 2 GB μνήμη και τον οκταπύρινο επεξεργαστή High Silicon Kirin 925 είναι κατασκευή της Huawei. Η High Silicon είναι θυγατρική της Huawei και κατασκευάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει επεξεργαστές είναι λοιπόν ένας οκταπύρινος ε, με 4 κόρτεξ α15 για τη σκληρή δουλειά και 4 κόρτεξ α7 για πιο light ε, εργασίες ώστε να μην καταναλώνει η μπαταρία. Συγκεκριμένα με το CPU-Z βλέπουμε ότι μας δίνει στο 1,3 μέγιστο τους κόρτεξ α15 και ε, στα 800 MHz λειτουργούν λογικά τώρα οι 4 κόρτεξ α7. Άρα οκταπύρινο, α7, κόρτεξ α15 είναι οι 4 στο 1,3 και α7 οι άλλοι 4 πυρήνε στα 800,6 GHz με GPU Mali Taf 624. Θα παίξουμε και games μέσα να τα δούμε όλα. Βγαίνω πίσω. Εδώ το ε, multitask. Οκ. Okay. Πάω πίσω, εργαλεία, ρυθμίσει δηλαδή, ενημέρωση λογισμικού ESP04 που σα είπα, εκτύπωση προσβασιμότητα, γλώσσα και εισαγωγή. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχει και το swipe for Huawei. Εμένα δεν με εξυπηρετεί αυτό το πληκτρολόγιο. Έχω το κλασικό και μια και λέμε για πληκτρολόγιο, πάμε να του ρίξουμε μια ματιά μέσα πώ εμφανίζεται. Ελληνικό-αγγλικό μενού και φυσικά στην οθόνη την εξάρα του Mate 7 δείτε το στα χέρια μου και σαν media player μετά που θα παίξουμε και τα games πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα να ε, πω ότι η συσκευή έχει 185 γραμμάρια βάρος είναι ελαφριά σχετικά και πάχος 7,9 χιλιοστά κρίνεται ε, 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 λεπτή πάω πίσω ξανά στις ρυθμίσεις περισσότερα εδώ κάποια one hand και τέτοια για να το δω λίγο αυτό Α, άμα στρίψει την οθόνη την ώρα που σας πούμε στο πληκτρολόγιο, ε, για να το κάνουμε, βλέπετε, ή άμα το ξανακάνεις έτσι, πώς γίνεται μόνο, ή είναι για πάντα, α, για πάντα το one hand, νομίζω πάει από τη μία ή από την άλλη, αλλά νομίζω κάπως άλλαζε κιόλα. ίσως είναι σε κάποια άλλη ρύθμιση και καλά για να το έχεις με το ένα χέρι, μιας και δεν φτάνει ας πούμε ο αντίχειρας, πονεμένη ιστορία. Πάω εδώ, ας το κλείσω αυτό θα το δούμε και μετά με τα πλήκτρα. Έξυπνο κάλυμα, αιωρούμενο κουμπί. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα που ξέρετε σου βγάζει έτσι και έχεις back, multitask, home ε, ή καθαρισμός ε, εφαρμογών και για να, για να απελευθερώνεται βλέπετε κλείνει τις εφαρμογές για περισσότερη RAM. Οκ, okay. δεν, δεν μου αρέσει όμως αυτό, δεν το θέλω περισσότερα. 4G φυσικά, που είμαστε, εδώ, δεν έχω τώρα κάποια κάρτα SIM μέσα, 4G η συσκευή. Έλα. Πιάσιμο ανακίνηση για αναδιάταξη, κούνημα για αναδιάταξη των εικονιδίων. Οκ, okay, προσπάθησα πριν, δεν έγινε. Έλα όμως τώρα, μη με καθυστερείς γιατί θέλω να κλείσω αυτή τη, αυτό το κουμπάκι από εδώ πέρα τώρα. Κόλλησα. Προσβασιμότητα. Όχι γλώσσα εισαγωγή, ημερομηνία, ώρα, γραμ, έλεγχος κίνησης. Τέλος πάντων, το αφήνω. Τώρα έχω κολλήσει πραγματικά. Ε, γλώσσα και εισαγωγή το είδαμε. Ημερομηνία και ώρα Οκ, okay, εντάξει, από πάνω βλέπετε τις ρυθμίσεις. Περισσότερα εδώ, το βρήκα. Αν ενεργώ, έφυγα, έσβησα. Και λειτουργία, μεγαλύτερη ευαισθησία της οθόνης, άμα θέλετε να τη χρησιμοποιείτε με γάντια. Για να δω. Ναι, εντάξει. Οκ, δεν το θέλω πάντως έλεγχο κίνηση, γραμμή πλοήγησης λοιπόν. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό που σα είπα σε ό,τι αφορά τα κουμπιά πάνω κάτω. Μπορείτε να το αλλάξετε. Από εδώ να κατεβαίνει το notification bar από πάνω. Και εδώ βλέπετε να κλείνεται. Ωραίο αυτό. Να φεύγει εντελώ από κάτω και οπότε να έχεις μεγαλύτερη οθόνη. Ρίξτε μια ματιά. Εδώ τα on-screen buttons. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα θέλαμε να υπάρχει σαν επιλογή σε περισσότερα ε, smartphones. Το αφήνω εκεί πέρα. Έλεγχος κίνηση, πήγαμε πριν, δεν θέλω κάτι άλλο. Περισσότερα νομίζω κλίση, κάποιες ρυθμίσεις εδώ. Έτσι αναλυτικά σας τα δείχνω παιδιά για να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθείτε εφόσον τσιμπήσετε το Mate 7. Ε, Εφαρμογέ δικτύου. Ρίξτε μια ματιά εδώ πέρα. Σου λέει ε, η κάθε εφαρμογή που είναι προεγκατεστημένη αν θέλει ε, να έχει επί, ε, ε, σύνδεση όταν θα συνδέεσαι στο Ιντερνετ, ποιο μέθοδο να χρησιμοποιεί ή το WiFi ή τα δεδομένα σου, το, τα mobile data, είτε και τα δύο. Οπότε για παράδειγμα, α πούμε, θε ε, ε, τι να πω, το, το Asphalt 8 να μην έχει καμία επαφή με το ίντερνετ, να μη σου τρώει έστω και μερικά κιλομπάιτ, αν τυχόν επικοινωνεί, αν, θέλει, αν τυχόν θέλει ίντερνετ και δεν είσαι εσύ σε Wi-Fi. Οπότε το κλείνεις από εδώ. Το έχουμε δει και σε άλλες συσκευές αυτό και μας αρέσει που υπάρχει. Οπότε μπορείς να το κάνεις έτσι ή εδώ πέρα, σε εφαρμογές συστήματος. Δεν νομίζω να πειράζει κάτι εδώ, απλά τι, ε, τι, σου, τι καίει κάθε εφαρμογή. Ωραίο πάντως εδώ για το δίκτυο διαχείριση εφαρμογών εδώ πέρα, ποιε εκτελούνται, βλέπετε και αυτό το κολπάκι που κάνει σαν την ώρα που φορτώνει, είναι το οικαστικό του, βλέπετε εκκίνηση, στην εκκίνηση τι θέλουμε να φορτώνει, ποια είναι τα default, οι default εφαρμογές, email, θα βάλω το gmail εγώ, συλλογή, θα αφήσω το συλλογή το δικό του μηνύματα. Εδώ αν θέλει το Hangouts, αξιά υπάρχει και σε άλλα κινητά. Ταξινόμηση κατά μέγεθο και τα λοιπά. Προσθήκη λογαριασμού, Google, αντίγραφα ασφαλείας, τακτυλικό αποτύπωμα, θα τα αφήσω για το τέλος, ασφάλεια, στοιχεία κατόχου, μπλα μπλα, κωδικοποίηση, προστατευόμενες εφαρμογές, επιτρέπεται σε 15 εφαρμογές να λειτουργούν μετά την απενεργοποίηση της οθόνης, να τρέχουν από πίσω δηλαδή, οπότε μπορείτε να κλείσετε κάποιες όταν, όταν κλείνει η οθόνη, να μην λειτουργούν όπως π.χ. το Gmail, το Hangouts, έκτως αν θέλετε να έχετε αυτά τα push notifications και τα λοιπά την ώρα που είστε από πίσω, εφόσον έχετε και ίντερνετ. Πάντως και, από, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Ε, πρόσβαση τοποθεσίας, εντάξει έχω ανοίξει, εγώ το GPS, θα το κλείσω τώρα. Μην ενοχλείτε, διαχείριση ειδοποιήσεων. Οκ. Okay. Εφόσον έχει έρθει κάποιο notification από αυτές εδώ πέρα τις εφαρμογές, αν θέλετε να σας ενημερώνει για αυτό ε, ή όχι. Π.χ. εγώ δεν θέλω. Από το ασφαλτοχτό να μου έρχεται. Οκ. Okay. Αξεσουάρ φόρτισης. μετρητή. Σαν βήματα σήμερα μάλιστα. Αποθηκευτικός χώρος λοιπόν τώρα από τα 16 γίγα 11,55 λέει ότι είναι, ελεύθερος 7,66 Παίρνει κάρτα SD, εγώ έχω βάλει γύρω στο 1,3 ,3, GB φωτογραφίες, βίντεο και μουσική για να τα δούμε μαζί και ε, από εφαρμογές βλέπετε έχω κατεβάσει κατεβάσει πούμε 1, κάτι γίγα το Asphalt 8 και τα λοιπά. Άρα ο διαθέσιμος χώρος με μια αρκετά καλό φόρτωμα με τη συσκευή, όχι ότι έχω και μαπάδε μέσα από εφαρμογέ. Τέλο πάντων, 7,5 7,5GB ελεύθερα και φυσικά η κάρτα microSD έω ε, 64 GB. Στην αρχική ω οθόνη, εντάξει το απλό, δεν σας το. Ε, λέω. Περισσότερα εδώ, NFC και τα λοιπά. Ωραία, πάμε. Α, σε ό,τι αφορά την μπαταρία, να εμφανίστε πάνω το ποσοστό ή όχι, εντάξει, τα ξέρετε αυτά. Μεγάλη μπαταρία πραγματικά διαρκεί ε, πολύ. Είναι ε, ε, από τις μεγαλύτερες της κατηγορίας τους, τις, με τα 400 ε, μιλιαμπερόρια. Πάμε λοιπόν στο δακτυλικό αποτύπωμα να το δούμε. Ξεκινάμε, ξεκινάει ζητώντα μα ένα πιν, εγώ θα βάλω το κλασικό, τα τέσσερα μηδενικά. Εγγραφή δακτυλικού αποτυπώματος, παρακολώ, παρακολώ, παρακαλώ τοποθετήστε το δακτυλικό σα. Το δάχτυλό σα στον αισθητήρα, μόλις μόλι αισθανθείτε μια μικρή δόνηση, να πατήστε το δάχτυλό σα και το πατήσετε τον αισθητήρα ξανά. Για να δούμε. Το πάτησα. Οκ. Okay. Ξεκλείδωμα οθόνης λοιπόν με δακτυλικό αποτύπωμα. Για να το δούμε κλείδωμα, κωδικός ή κλείδωμα και κατευθείαν ξεκλείδωμα. Το είδατε πόσο γρήγορα είναι. Πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με το ξεκλείδωμα. Ή πάλι κλειδωμένο. Κοιτάξτε, βάζω το δάχτυλό μου πίσω. Τσουπ. Τσουπ. Να το ξαναδούμε μαζί. Αυτά δεν το πιάσα καλά. Εδώ. Αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το one touch ξεκλίδωμα. Τη οθόνη του Mate 7 με το δαχτυλικό αποτύπωμα. Να πω για όσου και καλώ κάνετε, φοβάστε, είστε μάλλον σκεπτικοί για τα προσωπικά σα δεδομένα και για τα βιομετρικά σα δεδομένα, μάλλον. Να ξέρετε ότι σύμφωνα με τη Huawei, τα δαχτυλικά αποτυπώματα αποθηκεύονται μέσα στη συσκευή και σε ένα συγκεκριμένο χώρο που βρίσκεται στο σοκ του επεξεργαστή το οποίο είναι ε, κωδικοποιημένο, encrypted. Εκεί φυλάσσονται τα δαχτυλικά αποτυπώματα που αποθηκεύεται. Άρα αποθηκεύονται στην συσκευή και δεν φεύγουν κάπου στο ίντερνετ, τουλάχιστον σύμφωνα με τη Huawei. Άρα, ε, είδαμε και το δαχτυλικό αποτύπωμα. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε μέσα να δούμε περισσότερα πράγματα. Θα σας πάω κατευθείαν στις φωτογραφίες. Ε, εντάξει, εκεί πέρα έχω βάλει τώρα κάποιο, ε, είχα ρυθμίσει το widget πάνω έναν συγκεκριμένο κατάλογο να εντάξει, βλέπετε και τα ε, και ε, τους φακέλους και πώς μπορείτε να προσθέσετε κάτι ακόμα έξτρα μέσα σε αυτούς. Οκ, okay, οπότε θα πάω εδώ. Τα παιχνίδια αυτά εδώ πέρα ε, μην ε, σας ε, λένε κάτι, ή είναι trial ή επιπληρωμή και φαίνεται πρέπει να τα κατεβάσετε. Ουσιαστικά, δηλαδή, πατάς και σε πάει στη, στο Game Loft την, ε, την ιστοσελίδα για να τα κατεβάσεις. Δεν, δεν είναι κάτι, τέλος πάντων, υπάρχουν και αυτά εκεί πέρα. Ε, εντάξει, τώρα πάμε λοιπόν γρήγορα-γρήγορα ε, στην συλλογή. Ok. Να μιλήσουμε πρώτα, ξεκινήσω από τα χρώματα. Πραγματικά, πολύ ωραίο το λευκό. Είδατε τώρα, πηγαίνω από το ένα στο άλλο. Μερικοί ενοχλείστε από αυτό. Ε, βέβαια. Δεν δείξαμε την προβολή. Πολύ σημαντικό ότι έχετε την επιλογή για θερμοκρασία χρώματος στην οθόνη. Όποιοι θέλουν πιο ε, ψυχρά ε, χρώματα το πάνε εδώ, δηλαδή πιο κρύα ε, πιο κρύο, το, πιο ψυχρό το χρώμα. Όποιοι θέλουν πιο ζεστά, κοκκινοπά χρώματα, το πάνε από την άλλη. Ή, ή στο μπλε λοιπόν, ή να μπλεδίζει, βλέπετε, ή να κοκκινίζει ό, όπου θέλετε, ή στη μέση που το αφήνω εγώ. Αυτά, αυτή, είναι η ρύθμιση λοιπόν, ήθελα να σας δείξω για την ταπετσαρία, για, το, για την οθόνη, οπότε πάμε πίσω, οπότε βλέπετε και το λευκό είναι σε εκείνη την επιλογή. Βγαίνω από πίσω, να το τώρα σε full glory η οθόνη από άκρη σ άκρη εξάρα, full HD ε, του ε, Mate 7. Το μαύρο χρώμα, πολύ ωραίο, όχι Total Black, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά μαύρο. Το κόκκινο εντυπωσιακό, το πράσινο εντυπωσιακό, το μπλε εντυπωσιακό. Πραγματικά ε, από αυτό που θα μείνετε ευχαριστημένοι χρησιμοποιώντα το Mate 7, είναι εκτό από, από την ποιότητα κατασκευή με το αλουμίνιο, τον gorilla glass από πάνω, λεπτό κτλ. Είναι ε, πρώτο και κύριο θα σα μαγέψει η οθόνη του. Πάμε να δούμε και κάποιε φωτογραφίε μέσα. Εδώ είμαστε. Να πω ότι η γωνία θέαση είναι πάρα πολύ καλή. Δεν το συζητάμε. Οκ. Okay. Είδατε και πόσο γρήγορο είναι. Και εδώ θα το ακουμπήσω κάτω το κινητό μου. Μέχρι εδώ γίνεται zoom. Εδώ μπορείτε να δείτε. Είναι και οι φωτογραφίες που... Ε, τονίζουνε, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτέ είναι που χρησιμοποιώ σε όλα τα κινητά. Εδώ πέρα πραγματικά δείτε πώ τα δείτε αυτήν εδώ πέρα σαν πίνακα και όντω το πόσο επιφάνεια προ την ή καταλαμβάνει η οθόνη μπορεί να φανεί εδώ, όπω και τα ιδιαίτερα μικρά bezel δεξιά και αριστερά τη συσκευή. Δείτε εδώ και πώ φαίνεται σε σχέση και με το μαύρο το background ας πούμε, Εντάξει, έχουμε, νομίζω ότι ε, έχουμε μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίδοση ε, της οθόνης του Mate 7. Έτσι, κάποια άλλα πράγματα εδώ. Και γρήγορα στο έτσι... Αν και δεν είμαι φαν των μεγάλων κινητών, θέλω να σας πω ότι για όσες εβδομάδες, ναι, το έχω δουλέψει. Ε, το Google Now, Για όσες εβδομάδες το έχω δουλέψει, πραγματικά δεν ήθελα να το αφήσω, παρότι είναι μεγάλο. Ναι, παιδιά, είναι τώρα, εντάξει, είναι μεγάλο. Τώρα, τι να σας λέω και στην τσέπη τώρα του τζιν μπροστά, είναι του μπανόφωνο για να μην πω παντοφλόφωνο, αλλά ε, σας λέω ότι μου έμεινε και δεν ήθελα να το αφήσω, επειδή ε, ήταν τόσο, τόσο ωραία και χορταστική η οθόνη του. Οκ, okay. αρκετά με τις φωτογραφίες, κάνει και έτσι, όχι δεν κάνει. Pamela, video. Here. This right here is battle of the year. created this, but now an American team has not won in the last 15 years. It 12 hours. This right, nothing. Let me be the same. The choice is yours. Because Right now, Korea, Japan, France, Russia, all over the world. Μια χαρά το πάει ο Έλα μου. Πάμε. Εδώ. Δεν θέλω να επαναλάβω κάτι περισσότερο γιατί την οθόνη. Τα βλέπετε. χαρά, δεν το συζητάω παίξουμε και κάτι τελευταίο ο ήχος να πούμε ότι είναι ε, DTS sound Έτσι, τον, ε, αυτό, το, αυτό το τσιπάκι ε, έχει βάλει μέσα στην ε, συσκευή θα ακούσουμε μετά τώρα δηλαδή μετά τις φωτογραφίες και τα βίντεο τώρα θα πάμε γοργά γοργά ε, στην μουσική μπλα μπλα εδώ Όλα τα τραγούδια. Κλειστό το DTS. Εντάξει, βαράει. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Σαν UI, μ' αρέσει. <Τι> Εντάξει. Ωραιότατο και το μεγάφωνο. Δυνατό. Αξιοπρεπέστατο. Σίγουρα αρκετά πάνω από το, από το μεσόρα του. Βάζα ένα 70-75%. Μια χαρά. Για να δούμε. Έχει ξεκινήσει να ζεσταίνεται λίγο. Σε αυτό εδώ το σημείο. Αλλά μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο. Ή εδώ. Εδώ πρέπει να είναι ο επεξεργαστή. Μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο, παιδιά. Ναι, εδώ είναι. Ε, εντάξει, το κατάλαβα, αλλά σε καμία περίπτωση για να δω, πάει και έτσι, πάει και έτσι. Δεν είναι κάτι το, αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι σε, σε, σε αυτή την περίπτωση δεν ψήνεις μπιφτέκια ε, όσο και να ζεστάθει. Βλέπουμε και την μπαταρία που έχει πέσει στο 93%, πραγματικά γύρω στα 40 λεπτά ε, το δουλεύω το κινητό. Σούπερ, σας λέω πηγαίνει και από μπαταρία. Κάποια εργαλεία εδώ πέρα, Καιρό. έτσι θα κάνω μία, να δείτε λίγο τα, το UI δηλαδή, το Emotion το 3.0. Εντάξει, είδαμε και αυτό. High care, δεν έχει για Ελλάδα. Σου βγάζει κάποια τηλέφωνα αναλόγω με τη χώρα που είσαι. Εξυπηρέτηση, πελατών και τέτοια δεν εμφανίζει μέσα την Ελλάδα. Μουσική διαχείριση συσκευή εδώ πέρα. Μια ωραία εφαρμογή. Φίλτρο παρενόχληση. Να βάζετε κάποια νούμερα τηλεφωνικά να μην σα έρχονται μηνύματα ή κλήσει από αυτού. Επιτάχυνση τηλεφώνου. Το μετράει. Βλέπετε αν θέλετε να σβήσετε, να, κλείσετε κάποια εφαρμογή που καταλαβαίνει ότι κάνει υψηλή κατανάλωση. Εδώ στις ρυθμίσεις και επιλογή όλων, κλείσιμο, κλείσανε και έχω επιτάχυνση. Εξοικονόμηση ενέργειας, εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και, σε, και που θα, σε, σε ποιο επίπεδο θα δουλεύετε τον επεξεργαστή. Εδώ στην κανονική σημαίνει ότι είναι full power, full throttle επιτάχυνση η συσκευή, έξυπνη ή ultra, άμα το πάτε ultra, γίνεται αυτό εδώ πέρα, το είδαμε για πρώτη φορά στον Galaxy S5, μόνο τα απαραίτητα για να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερη μπαταρία μέχρι να βρεθείτε στην κοντινότερη πηγή ενέργειας φόρτισης ή αν σας λείπει το καλώδιο το... της φόρτισης. Ωραία, ωραία εφαρμογούλα αυτή. Οκ. Okay ενημέρωση λογισμικού, εντάξει το είδαμε αυτό. Πάμε πάλι πίσω. Ο καθρέφτης, εντάξει και αυτό έχει πλάκα εδώ μπροστά. Να κοιταχτείτε πριν βγείτε. Εδώ είμαστε λοιπόν, εγώ το έχω εδώ στο κανονική για να σας το δείξω και πως ρολάρει, πως δουλεύει καλά. Κλειδωμάδι, διαχείριση ειδοποιήσεων, πληροφορίες για, για την εφαρμογή, αυτό που ήμασταν πριν για τις ειδοποιήσει. πάρα πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Μπλα μπλα, HiCare, Notification, οι εφαρμογές Google εδώ πέρα, Polaris Office για δημιουργία και επεξεργασία αρχείων Office, Doc Excel, αριθμομηχανή, ημερολόγιο, πάλι να ρίξετε έτσι μια ματιά μέσα στο Emotion, ε, 3.0 UI του ascent Mate 7. Τέλεια. Πάω εδώ πέρα να ανοίξω και τον browser, να πούμε ότι έχουμε συνδεθεί εδώ πέρα στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Θα δείτε ότι και όλα δουλεύουν ρολόι εδώ. Ρίξτε μια ματιά και η ανάλυση της οθόνης είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Ικανοποιητική, 6, ε, στις 6 ίντσες Full HD οθόνη. Από εκεί και πέρα πάμε στο Ultra HD. Μάλλον στο Quad HD, 2560x1440 pixels, εδώ έχουμε 1920x1080, αλλά νομίζω είναι ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα έλεγα και με το παραπάνω, ίσως το και με το παραπάνω να πρέπει να σχολιάσουμε τις οθόνες ε, Quad HD. Έτσι. LG G3, Oppo Find 7 Alpha και Note ε, 4. δείτε όλα πώς δουλεύουν ρολόι στο Mate 7. Πάμε να ανοίξουμε και ένα παιχνίδι. Έχω κατεβάσει το Asphalt 8. Να δούμε και εδώ πόσο γρήγορα φορτώνουν τα πράγματα και όλα. Και μετά θα πάμε μέσα στην κάμερα για να δούμε κάποιες ρυθμίσεις που έχει και να με πιστέψετε ότι η κάμερα πραγματικά βγάζει πάρα πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Γενικά είναι στο σύνολό της μία ε, ομολογουμένος, ε, μ, όχι εντυπωσιακή. δεν μ' άρεσε να χρησιμοποιώ τέτοιες έτσι φαμφάρες. Ε, είναι μια ολοκληρωμένη συσκευή. Δεν ζητάει και λίγα πέντε έτσι. Αλλά νομίζω είναι τίμια. Τίμια τα χρήματα αυτά. Είναι τίμια η συσκευή για αυτά τα χρήματα, τέλος πάντων. Κάτι άλλο, όχι, είπαμε πάχος 7,9 χιλιοστά, βάρος 185 γραμμάρια, 4-4-2 KitKat, 4G. <σομίου> Θεούλησε. Έτσι και πάμε για να το καρφώσουμε. Εδώ έτσι. Πατάω κατευθείαν να κλείσει. Τώρα ζεστάθηκε. Τώρα ζεστάθηκε και όχι μόνο εδώ, όλη η επιφάνεια. Δεν ζεματάει, ζεστάθηκε πάντως. Λοιπόν, τι άλλα, παιδιά. Να, να ευχαριστηθείτε να χορτάσετε με η Τεφτά. Γιατί πραγματικά είναι ένα, ε, μια εντυπωσιακή συσκευή που τώρα, μέσα στο μήνα που κυκλοφορεί, μέσα στον Οκτώβριο, θα τραβήξει πάνω του πολλά ε, βλέμματα. Εδώ ο δικό του ε, browser. Πάμε μέσα στην κάμερα να βάλω αυτό εδώ. Τέλεια. Φωτογραφία. Ή στο βίντεο εδώ. Οι ρυθμίσεις από πάνω. HDR. Flash. Να δω και το LED Flash. Οκ. Okay. Και βλέπετε εδώ πέρα, εντάξει, μερικές φορές δεν χρειάζεται να σας πούμε και πολλά για να καταλάβετε. Ρίξτε μάτι εδώ πέρα. Δεν υστερεί σε τίποτα. Ούτε σε οθόνη, ούτε σε ποιότητα κατασκευής, ούτε σε ταχύτητα, ούτε σε κάμερα. Είδα το γράφημα λέει τώρα εδώ. Καλά. Να και η μπροστινή η πεντάρα. Γιατί όμως μου έβαλε αυτό... τη φώτο Στέφανο, ρε παιδιά. Πήγαινε εκεί. <laughs> σούπερ και η μπροστινή. Λοιπόν, δεν θέλω άλλο HDR. Όχι τώρα, εδώ. Εδώ είμαστε. Απόλυτη εστίαση. Οπα. Τι θολούρα ήταν αυτή. Όχι, εντάξει τελικά. Ρίξτε μια ματιά παιδιά εδώ. Α. Τέλεια. Οπότε έχει και το refocus. Δεν το είχα προσέξει αυτό. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω μαζί σας πράγματα. Φεύγει και αυτό από εδώ. Όμως εδώ πέρα στη λειτουργία βίντεο, πανόραμα, το γράφημα, ρυθμίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν. Full HD, βίντεο. Οκ. Okay. Που θέλεις να αποθηκεύεται. Αυτό δεν έχω μέσα κάρτα SD, πώς το βγάζει εκεί. Λειτουργία ομορφιάς. Zoom, σταθεροποιητή εικόνας. Τέλειο. Και... Α, στο βίντεο HDR μάλλον θα έχει στα 720p, ε. Θα mm. Μας χαλάει. και τις φωτογραφίες του ταυτόχρονα. Σούπερ και πάμε πάλι στη φωτογραφία για να δούμε εδώ τι έχουμε. 13 megapixel στην στα περισσότερη, στην περισσότερη χωρητικότητα, να το πω έτσι, 4 προς 3, αλλιώς στα 10 MP τραβάει τις κινηματογραφικές 16 προς 9, για να γεμίζουν ωραία και την οθόνη σας εδώ, γιατί αν πάτε στο 4 προς 3 θα δείτε ότι βγαίνουν τετράγωνες οι φωτογραφίες. Αισθητήρα, αγγίξτε παρατεταμένα για λήψη φωτογραφίας. Α, το ξέρω αυτό. Α, μάλλον για selfie, ε. ωραίο. Μια χαρά. Άρα, άμα έχει και την προστινή, λειτουργεί σαν ε, έξυπνο πλήκτρο, έξυπνο πίσω πλήκτρο. G2, G3. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και την κάμερα, όχι όμως αυτά. Έχει κάτι ακόμα μέσα που ήθελα να δω στι ρυθμίσει. Ε, σίγαση. Έλεγχο ήχου. Θα για λήψη, λήψη χαμόγελου, παρακολούθηση αντικειμένου, κουμπί εστίαση. Πατήστε δύο φορέ το πλήκτρο μείωση ένταση για να ανοίξετε την κάμερα. Πατήστε δύο φορέ το πλήκτρο μείωση ένταση όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο. Άιζο, να και τα Άιζο στο αυτόματο. Ισορροπία λευκού. Ρύθμιση εικόνα. Σούπερ. Και για να δούμε αυτό με το κλείδωμα. Όντω μπαίνει κατευθείαν στην κάμερα. Και τραβάει και κατευθείαν, ε. Αυτό κατάλαβα. Α, αυτό μου αρέσει. Δηλαδή δεν χάνει πραγματικά στιγμή, έτσι. Είναι κλειδωμένο το τηλέφωνο, λε πω πω τράβα τον. Κάνει έτσι. Και, και τραβάει κιόλα. Εντάξει, δεν έχει προλάβει βέβαια να. Ζουμάρι. Να κάνει φόκου, αλλά. Σούπερ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά σε ό,τι αφορά. Οπα, τώρα εδώ. Για να κάνουμε το δάχτυλο. Τσουπ. Σε κλειδώνει κιόλα με το fingerprint. 6. Να ακούτε έτσι, κάνω κάτι χαζέ, βγάζω κάτι χα, χαζέ κραυγούλε. Ε, είναι γιατί ευχαριστιέμαι, ευχαριστήθηκα όσε ε, εβδομάδε δούλεψα με το Mate 7, και είναι κάτι που μου, που μου βγαίνει αυθόρμητα πραγματικά. Λοιπόν, αυτά από το Hanjon, αισίω πάνω από 3 τέταρτα. Νομίζω ότι του άξιζε. Είχαμε να δούμε μπόλικα πράγματα. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ε, ολοκληρώσουμε το βίντεο με τον επίλογο. Πάμε! Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το Huawei Ascend Mate 7. Κρατάω την ποιοτική του οθόνη, 6 inches Full HD με Gorilla Glass 3, είναι μεγάλο το κινητό, εντάξει μπορείτε να το δείτε, είναι μεγάλο, 6 inch είναι, παρόλα αυτά προσπαθεί με τα μικρά bezel να κρατάει περιορισμένο το συνολικό του μέγεθος, σύμφωνα μάλιστα με τη Huawei είναι λέει στο μέγεθος σαν μια συσκευή 5,7 ίντσων, 5,7 ίντσων κάτι μου λέει αυτό, ε, σε μέγεθος ε, note 4 και 3. Να πω τώρα που μιλάμε για note 4 και 3 εδώ, έχω τη σημειώσεις μου ότι ε, έχει μπαταρία το, το note 4 έχει μπαταρία 3.320 mAh, ενώ αυτό 4%. Ότι το note 4 έχει 8,5 χιλιοστά πάχος, ενώ αυτό 7,9 και ότι το βάρος του Note είναι πιο ελαφρύ, 176 γραμμάρια, ενώ αυτό 185. Τώρα, σύγκριση, καλύτερα να μην κάνουμε, ε, όχι γιατί δεν αξίζει το Mate 7, αλλά η απουσία πενακίου, S Pen, νομίζω ότι είναι όλος ο κόσμος και ο πλούτος ενός ε, ε, Note, μιας Note συσκευής της Samsung. Λοιπόν, ας σταματήσω εκεί πέρα. Κρατάω, λοιπόν, ποιότητα οθόνης, κρατάω ποιότητα κατασκευής, αλουμίνιο, λεπτό, 4G, ελαφρύ, κάμερα εντυπωσιακή, εντυπωσιακή είπαμε, δεν μου αρέσει να λέω αυτές τις λέξεις, αυτά τα επίθετα, είναι πάρα πολύ καλή και στο Full HD βίντεο και, στη... και, στο... και στις φωτογραφίες, HDR είδατε και στο βίντεο και στις φωτογραφίες, θα μείνετε Πολύ ικανοποιημένοι από την κάμερα. Κρατάω λοιπόν οθόνη, κρατάω κάμερα, κρατάω μπαταρία, διάρκεια ζωής μπαταρίας, κρατάω ποιότητα κατασκευής, και ε, επίσης κρατάω ότι έρχεται, οπα, δακτυλικό αποτύπωμα, one touch, να το, και επίσης κρατάω, κρατήστε μάλλον εσείς ότι κυκλοφορεί τέλος Οκτωβρίου με τιμή εκεί 5 εκατοστάρικα. 2 GB RAM, 16 GB ενσωματωμένη μνήμη, ε, κάρτες μνήμης SD, 4G, οκταπύρινος, high silicon, Kirin 925, είδατε στο 1,3 GHz οι α15, Cortex α15 πυρήνες, οι 4 από τους 8. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye!